Γεια σας παιδάκια, καιρό έχουμε να τα πούμε. Λοιπόν, έχω βρει κάτι εδώ και μία εβδομάδα, αλλά δεν υπήρχε όρεξη. Σκέφτηκα όμως ότι πρέπει να γίνει, γιατί όσοι δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, είναι κρίμα να το χάσετε. Να μπούμε στο ψητό. Πρόκειται για έναν real-time emulator για τον Amstrad CPC, το οποίο του επιτρέπει να τρέξει ένα Game Boy παιχνίδι. Ο emulator λοιπόν που τρέχει στον Amstrad είναι μόνο για το Tetris του Game Boy. Τρέχει σε Amstrad CPC 628 και σε Plus μοντέλο. Δεν νομίζω να τρέχει σε κάτι λιγότερο. Οι διαφορές τους είναι ότι στον Plus έχει κάποιες εξτρά παλέτες. Γιατί κάνω αυτό το βίντεο? Γιατί από ό,τι διάβασα στο forum, στο CPC Wiki, κάποιοι δυσκολεύτηκαν να κάνουν τη μετατροπή. Και γιατί λέω μετατροπή? Ο emulator βρίσκεται σε μία δισκέτα, αλλά όπως ξέρετε ή όσοι δεν ξέρετε θα μάθετε τώρα, οι ROMs είναι παράνομες να κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Εγώ το Tetris το έχω γνήσιο, όπως βλέπετε εδώ. Αυτό το αγνοείτε. Αφού σας ανήκει λοιπόν η ROM, μπορείτε να την κάνετε extract. Αν δεν μπορείτε να την κάνετε extract, μπορείτε να την κατεβάσετε από τα γνωστά site, τα οποία δεν θα σας τα πω, όπως και δεν θα σας δώσω την έτοιμη δισκέτα. Αυτό είναι παράνομο. Θα την κάνετε μόνοι σας. Πάμε λοιπόν να δούμε τη διαδικασία. Τι χρειαζόμαστε? Στο πρώτο link που έχω βάλει ακριβώς στο description θα βρείτε το θέμα, το οποίο εξηγεί κάποια πράγματα, έχει οδηγίες, έχει τη δισκέτα, τη συζήτηση. Η πλάκα ήταν ότι την ίδια περίοδο έφτιαξε κι άλλος ένας το ίδιο πράγμα, αλλά το έκανε port. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο το έκανε, δεν έκατσα να διαβάσω. Είναι το ίδιο πράγμα. Αν θέλετε, κατεβάζετε από το δεύτερο link το έτοιμο, το οποίο είναι port, αλλά αν είστε μερακλείδες, θα κάνετε τον emulator, ο οποίος εξελίσσεται. Νομίζω θα βάλει και έξτρα γραφικά ο τύπος. Λοιπόν, ας μην χρονοτριβούμε. Πάμε να δούμε. Θα χρειαστούμε ένα πρόγραμμα το οποίο μας επιτρέπει να πειράξουμε τις δισκέτες του Astrad. Υπάρχουν πολλά disk managers, για να μην το κάνουμε πραγματικό μηχάνημα και παιδευόμαστε. Εγώ χρησιμοποιώ το CPC Disk XP, τη version 2.51. Απλά πράγματα, κάντε Google αυτό εδώ και θα το βρείτε. Αυτό εδώ το προγραμματάκι μας επιτρέπει να κάνουμε backup δισκέτες του Amstrad από 3,5, αν έχουμε και 3,5 drive στο PC, και το αντίστροφο, να μεταφέρουμε κάποια images ξανά στη δισκέτα να τα παίξουμε σε πραγματικό Amstrad. Βέβαια, χρειάζεται παλιό υπολογιστή να κάνουμε εγκατάσταση αυτό εδώ το EXE, το οποίο δουλεύει μόνο αν έχουμε εσωτερικό drive και όχι USB. Τρέχοντας λοιπόν το CPC XP, θα δούμε αυτό εδώ το πολύ ωραίο εικονίδιο. Θα πατήσουμε τον Disk Editor και θα ανοίξουμε τη δισκέτα, η οποία είναι αυτή εδώ, η TMU, που είναι ο Emulator. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Όσοι έχετε ήδη την ROM του Game Boy, εγώ την έχω εδώ, πρέπει να την κάνουμε rename σε, το σβήνουμε όλο, την κάνουμε rename σε ROM.bin, binary δηλαδή. Ναι, θέλω να το αλλάξω. Εδώ λοιπόν είναι το εκτελέσιμο αρχείο και κάποια core και sound για τον emulator. Παίρνουμε λοιπόν τη ROM του Game Boy και απλά τη σέρνουμε εδώ πέρα. Εδώ τώρα είναι η tricky question. Θέλεις λέει να προσθέσω AMSDOS header ή header που λένε και κάποιοι άλλοι στο αρχείο? Φυσικά, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Θα πούμε στο πρόγραμμα λοιπόν να προσθέσει έναν AMSDOS header. Όπως είναι.
Λοιπόν, μπήκε το ROM bin αρχείο μας εδώ. Κάνουμε ένα save. Override θα κάνω εγώ τη δισκέτα. Και θα τρέξουμε έναν emulator. Cut. Αν κάνουμε the new run, να βάλουμε και ήχο λίγο. Ας βάλουμε λίγο ήχο. Εγώ αυτή τη στιγμή το τρέχω σε απλό Amstrad, οπότε δεν θα δούμε τις extra παλέτες του που μπορεί να μας δώσει ο Plus. Λέει ότι δίνει την πραγματική παλέτα του Game Boy. Βαριέμαι τώρα να τρέξω Plus. Λοιπόν, αρκετά με τον ήχο, πήρατε γεύση. Κοιτάξτε τώρα ποια είναι τα πλήκτρα. Με το 0 αλλάζουμε τις παλέτες. Έχει 18 παλέτες. Με το 4 βάζουμε του Plus. Εδώ θα τη βάλουμε γιατί θα κρασάρει. Χρειάζεται λοιπόν Plus μοντέλο για να μας φέρει την παλέτα που είναι πιο κοντά στο Game Boy. Λοιπόν, ας αφήσουμε μια τυχαία. Ήταν μια γαλάζια, ήταν ωραία. Δεν πειράζει, ας αφήσουμε αυτή. Λοιπόν, με το 0 αλλάζουμε τις 18 διαφορετικές παλέτες. Με το 4 αλλάζουμε του Plus. Παίζουμε με το joystick και, ή τα arrow keys, τα QP, τα OPQA, συγγνώμη. Start κάνουμε με το return. Με το space bar είναι το select. Και το A button είναι το joystick 1, το fire δηλαδή, ή το tab. Το δεύτερο fire, αν έχουμε joystick που έχει δύο fire, ο Amstrad το υποστηρίζει και είναι σωστά καλωδιωμένα, είναι το B button ή το caps lock. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω. Μπορείτε να κατεβάσετε από το πρώτο link και να πειραματιστείτε κι εσείς ή να κατεβάσετε την έτοιμη έκδοση. Η πρώτη να πω ότι είναι του Forty Crisis και η δεύτερη είναι του Crazy Piri. Ο Πύρη, ο δεύτερος, έχει πάει με port, ενώ ο πρώτος έχει πάει με emulation, το οποίο είναι και φανταστικό. Βέβαια, παίζει στα 25 καρέ, δεν παίζει στα 60, αλλά είναι playable, είναι ένα τέτοις. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Καλή διασκέδαση.